Να πάμε στην Ισπανία. Εκεί θα συναντήσουμε μία Ελληνίδα εκπαιδευτικό με φόντο τον αυριανό εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Έχουμε και μία ξεχωριστή εξέλιξη, καθώς εκεί υπάρχουν κάποια μαθήματα ελληνικών χωρών με τους Ισπανούς κατά κάποιο τρόπο να χορεύουν στους ρυθμούς και της Κρήτης. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση, με τους χορούς. Είναι και η σχετική αφίσα. Κυρία Σοφία Ροηλίδου, εκπαιδευτικός. Την καλησπέρα μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα την έχουμε. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ελληνικούς χορούς και αυτό έχει συμπέσει βέβαια και με την αυριανή εθνική επέτειο. Εσύ που ξέρεις Ισπανικά, πώς προφέρεται? Bailes griegos, ελληνική χορή. Populares y tradicionales. Ακριβώς. Δημοφιλής και παραδοσιακή. Η Θεοδόρα δεν το πιστεύω ότι ξέρεις Ισπανικά. Αλήθεια. Υπήρξε ένα επιφώνημα πάνω. Λέει, οχ. Η Θεοδόρα κάνει συχνά αυτό το επιφώνημα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Ισπανία να συναντήσουμε την κυρία Ροηλίδου. Την καλησπέρα μας, κυρία Ροηλίδου. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας ξανακούω. Και εμείς, χαρά μας. Για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία με τους ελληνικούς χορούς. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ σε αυτό το κτίριο που βλέπετε εδώ, που είναι η Κρατική Σχολή Γλωσσών στη Μαδρίτη, αυτό το χρόνο είμαι φέτος αναπληρώτρια καθηγήτρια νέας ελληνικής. Δηλαδή, διδάσκουμε νέα ελληνικά στο τμήμα, ναι. Και με την ευκαιρία της Εθνικής Γιορτής που είναι αύριο, δηλαδή στις δραστηριότητες του τμήματος όταν τη συζητούσαμε, είπαμε να βάλουμε αυτή την δραστηριότητα με τους χορούς σήμερα, για να γιορτάσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο την Εθνική Γιορτή. Όχι επί τούτου, θέλω να πω, το θέμα μας είναι η ελληνική χορή, αλλά και με την ευκαιρία της Εθνικής Γιορτής γίνεται ακόμα πιο χαρούμενη η ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, υπάρχει καλό κλίμα από την πλευρά των Ισπανών προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία? Θα το κυνηγήσουν? Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Θέλω να πω ότι χαίρονται πάρα πολύ, τους αρέσει να χορεύουν, δηλαδή να μαθαίνουν όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και πολιτιστικά στοιχεία, δηλαδή φαγητό, χορό, τέλος πάντων ό,τι, λογοτεχνία. Θέλω να πω ό,τι έχει σχέση έτσι με την κουλτούρα και με το... Φημίζονται, οι Ισπανοί φημίζονται και για τον πολιτισμό τον οποίο αγαπούν, όχι μόνο το δικό τους, γενικά το ψάχνουν και με την διάλεκτο και με τις γλώσσες και με τις τέχνες, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο. Αλήθεια είναι, είναι πολύ φιλέλληνες, τους αγαπάνε πολύ την Ελλάδα και την γλώσσα και τον πολιτισμό. Και αυτοί οι ίδιοι προφανώς έχουν έτσι μεγάλη ιστορία και πολιτισμό. Για πείτε και μας. Και κάνουμε καλή παρέα. Σωστά. Ναι. Σε ποιο σχολείο είστε, σε ποια δομή είστε αυτή την περίοδο? Εδώ, στην Κρατική Σχολή Γλωσσών, έτσι λέγεται. Δηλαδή, εδώ μαθαίνουν ξένες γλώσσες σε αυτή την κρατική σχολή που έχει... Δεν ξέρω, να σας δείξω εδώ πέρα πόσες πολλές γλώσσες έχει. Βλέπετε, εδώ πέρα όλες αυτές οι γλώσσες διδάσκονται. Εδώ. Βλέπετε, ανάμεσά τους και τα ελληνικά. Λοιπόν, και εδώ είναι η είσοδος. Μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε μέσα εδώ στο σχολείο. Αυτή είναι η αφίσα για τους χορούς που θα κάνουμε τώρα, σε λίγο. Ναι. Και εδώ είναι η γραμματεία. Θέλω να πω, προφανώς έχει αίθουσες και τμήματα ανάμεσα στα οποία το ελληνικό τμήμα. Και εδώ είναι η αίθουσα. Τώρα σας πηγαίνω στην αίθουσα. Να, εδώ βλέπετε αίθουσες. Και εδώ είναι η αίθουσα που θα γίνουν οι ελληνικοί χοροί. Εγώ βέβαια θα σας προτρέψω να μας στείλετε και υλικό την επόμενη εβδομάδα, πότε μπορείτε. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί, αλλά από την επόμενη εβδομάδα θα το προβάλλουμε. Προκειμένου να δώσουμε συνέχεια. Βεβαίως. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά σας και μόνο το χαμόγελό σας αρκεί, προκειμένου να τα ξαναπούμε και να τα ξαναπούμε και να σας δώσουμε και δύναμη. Τι να ευχηθούμε με αφορμή την αυριανή ημέρα, εκεί σε μια Ελληνίδα που βρίσκεται στην Ισπανία? Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία. Αυτή είναι πάντα η ευχή. Αυτή είναι και πάντα για η όλους ευχή. Εσάς. Και για όλη την Κρήτη. Και μιλώντας για την Κρήτη, θα χορέψουμε και έναν κρητικό χορό. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε, οπωσδήποτε. Ξενομπαζάρης. Μάλιστα. Εδώ η Εύη είναι ειδική, εδώ η συνεργάτη δά μου, ειδική στους χορούς.
Λοιπόν, ωραία, ωραία. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.